Μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο δεύτερο γυμνάσιο Τρικάλων με θέμα «Τουριστική ανάπτυξη και επαγγελματικός προσανατολισμός». Την εκδήλωση μίλησαν στους μαθητές ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βασίλης Γιαγιάκος, ο διευθυντής του ΚΕΝΑΚΑ Παναγιώτης Πάτρας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Γιάννης Κουρούπας και ο επικεφαλής του Ιτρίκαλα ο Οδυσσέας Ράπτης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο θρησκευτικό, τον εναλλακτικό, τον θεματικό τουρισμό και τα τουριστικά επαγγέλματα. Την ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο γυμνάσιο, στα πλαίσια του μαθήματος σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, με την διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου, κυρία Θάλια Κοπάδη, και την καθηγήτρια, κυρία Πολυξενή Γάτσιο. Έχουμε την τύχη να ζούμε σε έναν τόπο ευλογημένο, όπου η φύση απλόχερα μας χάρισε τις ομορφιές της, και αυτό δεν θα πρέπει να το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Ο ορεινός όγκος του νομού αποτελεί προορισμό για απόδραση χιλιάδων επισκεπτών κάθε εποχή του χρόνου. Οι ιεροί βράχοι των μετεωρών προσελκύουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά μας, η αρχαιολογική θησαυρή, τα οικοσυστήματα του Πηνιού και του Αχελαού, οι πολλές περιοχές που εντυπωσιάζουν με την ανώφευκτη ομορφιά τους. Θα είναι σήμερα ευχάριστο ότι θα αναφερθούμε σε ένα τόσο σοβαρό θέμα επιχειρηματικό, αν το δούμε επιχειρηματικό, που έχει να κάνει δηλαδή με την ανάπτυξη της περιοχής μας, μια και η περιοχή μας, ένας από τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της είναι ο τουρισμός λόγω των μετεώρων και του ορεινού όγκου. Ζητήθηκε σήμερα εδώ στο δεύτερο γυμνάσιο Τρικάλων, στο τμήμα του επαγγελματικού προσανατολισμού, να πούμε στα παιδιά ποια είναι αυτά τα τουριστικά επαγγέλματα που σχετίζονται με τον εναλλακτικό τουρισμό και τι θα μπορούσαν να έχουν σαν επαγγελματική διέξοδο στο μέλλον. Εκείνο που πρέπει να εμπνεύσουμε τα παιδιά είναι να υποδεχτούν τους ανθρώπους στους οποίους επενδύουμε να φέρουμε στην περιοχή. Να τους υποδεχτούν, να τους εξυπηρετήσουν, να δώσουν ιδέες έτσι ώστε να ανεβάσουμε το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας. Τέτοιες στιγμές όταν πρόκειται για παιδιά να τα εμφυσίσουμε και να τα δώσουμε τα φώτα μας και τις εμπειρίες μας για τον τουρισμό, μιας και η χώρα μας έχει πάνω από 7.000 ξενοδοχεία και κοντά στο 1 εκατομμύριο κλίνες, οι οποίες χρειάζονται κάποια στιγμή σοβαρή, σωστή και σε σωστή πορεία διαχείριση. Η καθηγήτρια του ΣΕΠ, η κυρία Γάτσου, είχε την ιδέα, θα έλεγα εγώ την καλή ιδέα και την αποδοτική, να καλέσει εδώ 4 ομιλητές προκειμένου να αναπτύξουν το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή η τουριστική ανάπτυξη στον τόπο μας.